Έχουμε μιλήσει και με τους δικηγόρους και με την εταιρεία και με το Υπουργείο και έχουμε ζητήσει ακόμα και σήμερα να πραγματοποιηθεί συνάντηση. Λοιπόν, θέλοντας να προχωρήσουμε στο θέμα της δέσμευσης αυτής της οποίας έχουμε ζητήσει. Περιμένουμε την απάντησή τους, αυτή τη στιγμή ευθύνη στο χέρι τους. Από εκεί και πέρα, μιλήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίμησαμε μια κατάσταση, την οποία την είπαμε και πιο πριν, να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό γιατί ήδη υπάρχει ομόφωνη, όπως είπαμε, απόβαση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, να συμμετέχουμε στο θέμα της Πρωτομαγιάς. Και εδώ πέρα το λιμάνι, επειδή έχει σηκώσει και ένα βάρος όλους αυτούς τους μήνες, να αποτελέσει και πραγματικά σημείο όπου θα συναντηθούν όλοι. Δηλαδή, τι εννοούμε, να καταλήξει εδώ πέρα μετά τον εορτασμό που θα γίνει κάτω για την Πρωτομαγιά με τα στεφάνια που θα κάνουν τα σωματεία με τους εργαζόμενους κτλ. Να καταλήξει εδώ πέρα το μεσημέρι της Κυριακής 1η Μάη, όπου εδώ πέρα θα κάνουμε γλέντι εργαζομένων. Το λέμε πρώτα απ' όλα εδώ πέρα στα μέλη και στους εργαζόμενους, αν συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε? Ωραία. Αυτό λοιπόν θέλει και μια οργάνωση εδώ πέρα και μια βοήθεια και από εμάς, λοιπόν, για να το στήσουμε, να το φτιάξουμε, να είναι κάτι πολύ ωραίο. Λοιπόν, οπότε θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση που θα καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Πειραιά, σαν σωματείο και της Αττικής, να έρθουν εδώ πέρα για να γίνει εορτασμός εδώ στο λιμάνι του Πειραιά που έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ σημαντικοί αγώνες τους τελευταίους μήνες και έχουν εκφράσει και αυτή την αλληλεγγύη τους. Ένα ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο ζητούμενο είναι το θέμα πριν λίγες ημέρες, κάτι το οποίο μπορεί να καλεστούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα και πρέπει να το ξέρετε, δεν έχει να κάνει με το σημερινό ζήτημα, αλλά είναι ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συνάδελφοι λιμενεργάτες της USB στην Ιταλία αρνήθηκαν να ξεφορτώσουν πολεμικό εξοπλισμό, υλικά, τάγκς κτλ. Τα οποία θα πήγαιναν στην Ουκρανία στον πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται. Λοιπόν, νομίζουμε ότι σε αντίστοιχη περίπτωση εδώ πέρα που θα έρθουν οι νατοικοί να ξεφορτώσουν όπλα ή οτιδήποτε ή πολεμικό υλικό για να πάει να σκοτωθούν τώρα λαοί μεταξύ τους, λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια καθαρή θέση ότι εμείς αρνούμαστε και δεν θα αφήσουμε αυτά τα πράγματα να ξεφορτωθούν στη χώρα μας, στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο όπως έχουν διαμηνήσει αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και στόχος αντιπίνων. Λοιπόν, οπότε νομίζω αυτό πρέπει να μας συμφώνει, να είμαστε καθαροί, να έχουμε το νου μας και τα αντανακλαστικά μας στα κόκκινα, γιατί μας αφορά όλους μας και βλέπετε ότι αύριο μεθαύριο αυτή η κατάσταση οξύνεται περισσότερο και όχι απλά οξύνεται περισσότερο, μπορεί να υπάρχει και μια γενίκευση. Λοιπόν, αυτό να το κρατήσουμε, να το έχουμε και πρέπει να βγάλουμε και ένα μήνυμα και εμείς, μια ανακοίνωση αλληλεγγύης, γιατί σε ό,τι αγώνα έχουμε κάνει και εμείς, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι είτε από την Ελλάδα είτε Μεξικό, Ιταλία, Γαλλία και άλλες χώρες τέλος πάντων έχουν εκφράσει τον αγώνα τους. Να μην ξεχάσουμε και τις απεργίες τις οποίες είχαν κάνει για να εκφράσουν συμπαράσταση σε εμάς. Οπότε να το έχουμε αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το τρίτο ζήτημα που έχει να κάνει με τα δικά μας τώρα, τα οποία ξεκίνησα από και στην αρχή, είναι τα εξής. Πρώτον, παραμένουμε εδώ πέρα, δεν φεύγει κανένας, η απεργία μας συνεχίζεται κανονικά. Είναι δεν είναι παράνομη. Είναι δεν είναι παράνομη. Η πρόσκληση που είπαμε στην αρχή για να δεσμευτούν για την επίλυση των τριών βασικών ζητημάτων που είναι, θα τα λέω μέχρι να τα χωνέψουν. Λοιπόν, ένα, το θέμα των βαρέων. Να λυθεί, πρέπει να δεσμευτούν για το θέμα των βαρέων. Δεύτερον, ότι μέσα από αυτή τη σύμβαση ο κόσμος θα έχει γίνει πλήρους απασχόλησης. Δεν γίνεται. Έχουμε συναδέλφους εδώ πέρα που είναι από 3, δεν λέω αυτοί που μπαίνουν μόνο σήμερα, από 3 μέχρι 11 χρόνια, 12 και είναι ακόμα με συμβάσεις εκ περιτροπής. Και οι νέοι που μπαίνουν όλοι. Και είναι σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Κατέβα, δεν κατέβει, πρέπει να δείξει το καλό πρόσωπο για να, να γίνει 22 κτλ. Και άμα μετά γίνει ορίστου χρόνου και ζητήσει ένα ρεπό, σου λένε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τίμια και δεν είναι αντρίκια ή οτιδήποτε. Τα έχουμε τώρα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε αυτό το γαϊτανάκι πρέπει να σταματήσει με αυτή τη σύμβαση. Και το τρίτο ζήτημα, συνάδελφοι, που το έχουμε ζητήσει επανελειμμένα 1 εκατομμύριο φορές, είναι το γεγονός ότι πρέπει εδώ πέρα οι προσαυξήσεις, τα νυχτερινά κτλ. Να μπουν. Να έχουμε στο νου μας και το λέμε ότι στους τελευταίους μήνες υπάρχουν δύο πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και το λέω
για όλους μας. Υπάρχει το καθεστώς των εργαζομένων, οι οποίοι είναι στην ΟΦΕ, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως ξεκρεμαστοί. Τελείως ξεκρεμαστοί. Τους έδωσαν τώρα για αυτόν 4-5 ευρώ, πόσο τους δώσανε, και τους είπαν να είναι ευχαριστημένοι χωρίς να παίρνουν δώρα, χωρίς να παίρνουν επιδόματα, χωρίς να παίρνουν τίποτα. Εμάς είναι πάγιο έτοιμά μας αυτοί οι εργαζόμενοι να ενταχθούν και στη συλλογική σύμβαση εργασίας και να είναι με ένα καθεστώς μισθωτής εργασίας και όχι όπως έχουν ξεκρέμαστους σαν ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί στην ουσία αυτό έχουν κάνει, επαγγελματικό σωματείο. Συν ότι έχουμε συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή όλη την εικόνα και όλο το, τέλος πάντων, ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων που δεν τους έχουν ανανεώσει και είναι και αυτό απαραίτητο στοιχείο, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετούς συναδέλφους, πάνω από 30-40 άτομα, τα οποία δεν έχουν ανανεώσει συμβάσεις τους. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή, να μείνουμε μόνο στη σύμβαση και να μην δούμε και αυτές τις δύο, τα δύο ζητήματα, γιατί ο καθένας μπορεί να βρεθεί στη θέση αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να διαβάλουν και να διασπάσουν την ενότητα, όχι οι συναδελφοί τους, χρησιμοποιεί εργοδοσία εννοώ, για να διασπάσουν την ενότητα των εργαζομένων. Οπότε, για να καταλήγουμε, παραμένουμε στο χώρο, όποια εξέλιξη υπάρχει, σας ενημερώνουμε. Εμείς είπαμε ότι περιμένουμε, έχουμε στείλει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με το Υπουργείο για την Εργοδοσία, εδώ και τώρα, για να υπάρχει δέσμευση για αυτά τα τρία ζητήματα που έχουμε θέσει και τα οποία είναι κόκκινη γραμμή. Πρέπει επίσης να έχουμε στο μυαλό μας και να είναι καθαρό ότι αυτοί που δεν είναι σήμερα εδώ πέρα και λάμπουν δια της απουσίας τους είναι υπόλογοι και δεν είναι οι συνάδελφοι, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Εννοώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που το μόνο που έχουν να λένε είναι να μοιράζουν χαρτιά με νούμερα. Εδώ. Το πράγμα κρίνεται εδώ. Όποιος θέλει να δείξει τι θέλει να κάνει είναι εδώ. Και ας διαφωνήσουμε και ας έχουμε διαφορές, το πράγμα είναι εδώ. Συμφωνούμε, συνάδελφοι, με αυτό το σχεδιασμό όπως πάμε μέχρι στιγμής. Συνεχίζεται η απεργία μέχρι το βράδυ και βλέπουμε. Εντάξει, παραμένουμε εδώ πέρα.